Πόλης της Ύλης. Με τον εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Δημήτρη Αλχέρη. Μαζί του, η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης. Φίλες και φίλοι της Παγκής Εκκλησίας, Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και καλά. Καλησπέρα Κώστα Δαντήλη, καλησπέρα Μαρία Χαρατζοπούλου. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά και καλά. Ομοίως, σε όλες και όλους. Και κάθε καλό. Λοιπόν, ξεκινάμε και πάλι τις ζωντανές εκπομπές μας, μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Με αναστάσιμη διάθεση. Λοιπόν, προκειμένου να ασχοληθούμε με θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα και βέβαια, όπως λέμε κάθε φορά μέσα από αυτή την εκπομπή, με γνώμονα την αντικειμενικότητα που γνωρίζουμε εμείς, την οπτική γωνία που θέλουμε εμείς να χρησιμοποιούμε και να βλέπουμε τα πράγματα, χωρίς ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες. Με αφορμή την έκδοση του τόμου «Γέρον Ιωσή Βατοπεδινός» του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφρέμ, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου διοργανώνει την 5η 19 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής εκδήλωση για τον Γέροντα Ιωσή τον Βατοπεδινό. Θα μιλήσουν ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, και ο πατήρ Χρυσόστομος Παπαδάκης, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου. Στην εκδήλωση περιλαμβάνονται απόδοση ύμνων προς τιμήν του Γέροντος Ιωσή Βατοπεδινού από την ελληνική Βυζαντινή Χοροδία και προβολή ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του. Η διάθεση των δελτίων εισόδου θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Λοιπόν, και αυτό που ακούσατε κυρίες και κύριοι είναι διαφημιστικό σποτ, ενημερωτικό σποτ του σταθμού μας που προαναγγείλει μια μεγάλη εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, Κώστα και Μαρία, μια μεγάλη εκδήλωση που τιμά μια μεγάλη προσωπικότητα του Αγίου Όρους, τον Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό. Μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί κυρίες και κύριοι στο Μέγαρο Μουσικής την 5η μεθαύριο. Λοιπόν, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, τον Γέροντα Αρχιμανδρίτη Εφρέμ. Γέροντα, την ευχή σας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Δημήτρη, πώς είστε? Δόξα τον καλό Θεό, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, Γέροντα. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία για τον σταθμό μας, για την εκπομπή μας και για τους ακροατές που μας ακούνε, Γέροντα. Και αφού πρώτα δεχθούμε τις ευχές σας, που είναι πολύτιμο θησαυρός για όλους εμάς, που μας πείτε δύο λόγια για τη μεγάλη αυτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 5η μεθαύριο το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, μια εκδήλωση που σκοπό έχει να τιμήσει μια μεγάλη προσωπικότητα του Αγίου Όρους, το γέροντά σας, Άγιε Καθηγούμενε, τον Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό. Εμείς έτσι μια έτσι χρεωστική έτσι εκδήλωση, μια χρεωστική τιμή στο γέροντα μας, τον Γέροντα Ιωσήφ, αποφασίσαμε να εκδώσουμε τη βιογραφία του όπως τη γνωρίζαμε, όπως τον ζήσαμε, όπως έτσι τον είχαμε γέροντα, μάθαμε παρά τα πόδια του τα πνευματικά μαθήματα και προσπαθήσαμε αυτά να τα γράψουμε στο χαρτί. Το πώς να το καταφέρουμε δεν ξέρουμε, αλλά είναι μια οφειλή προς τον γέροντά μας που νομίζω είναι μια δόξα της Εκκλησίας, μια δόξα του Αγίου Όρους, που πράγματι αυτός ο άνθρωπος προβάλλεται και νομίζω ότι πολλοί θα ωφεληθούν από την ανάγνωση της βιογραφίας του. Να πούμε ότι την εκδήλωση θα προλογίσει ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος από ό,τι μας είπαν από την Αρχιεπισκοπή θα παρευρεθεί και ο Μακαριώτητος. Ο μιλητής επίσης... Ο οποίος και θα προσφωνήσει την εκδήλωση. Θα μιλήσει όπως είπε και ο
ο σταθμός σας προηγουμένως, ο αρχιμαντρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, ο πατήρ Χρυσόστομος Παπαδάκης, ο οποίος ήταν μαθητής του γέροντος, αυτός κατ' ουσίαν θα παρουσιάσει τον τόμο. Θα έχει ένα χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Λεμεσού, που επίσης ήταν πνευματικό παιδί του γέροντος Ιωσή. Και νομίζω και εγώ κάτι θα πω στο τέλος. Θα έχει ένα ντοκιμαντέρ για την όλη ζωή του γέροντος Ιωσή, που νομίζω και αυτό θα συγκινήσει. Και θα ψάλλω μερική ύμνη έτσι αναστάσιμη για την ιεροπρέπεια της όλης της ατμοσφαίρας. Και Άγιε Καθηγούμενε... Και οπωσδήποτε θα υπάρχει και εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου, έτσι, ο οποίος θα είναι ο ηγούμενος της Μονής Αγίας Παρασκευής Μαζίου. Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για την προσωπικότητα του γέροντος Ιωσήφ, και επειδή επισκεπτόμενος και το μοναστήρι του Βατοπεδίου, πολλές φορές ομιλίες σας μνημονεύεται τους λόγους του γέροντά σας, να πούμε ότι αποτέλεσε μια μορφή, μια ηγετική πνευματική μορφή, που ο λόγος του έχει βάση και στη σημερινή κοινωνία, μια άφηλη και δύσκολη κοινωνία, Άγιε Καθηγούμενε. Οπωσδήποτε, Δημήτρη μου, ο γέροντας ήταν άνθρωπος, μπορώ να πω, χαρισματικός όπως τον ζήσαμε εμείς, και ότι πρέπει να τονιστεί ότι η κατά κόσμο μόρφωσή του ήταν 2 χρόνια στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και 2 μήνες στην τρίτη τάξη. Αυτή ήταν η κατά κόσμο μόρφωσή του, αλλά όμως η χάρη του Θεού τον βοήθησε ώστε έτσι να μελετήσει, να εντρυφήσει στους πατέρες και πραγματικά έτσι να γίνει ένας ρήτορας, μπορώ να πω, αλλά οπωσδήποτε μας προσέφερε όχι τον ρητορικό λόγο, αλλά τον εμπειρικό λόγο. Αυτό είναι, έχει μεγάλη σημασία, νομίζω. Και γέροντα, αφού θυμίσουμε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Λαμπράκης, Χρήστος Λαμπράκης, στις 6 το απόγευμα. 7.30. 6 θα ξεκινήσουν να δίνουν. Ωραία. 7.30 το απόγευμα. 7.30 λοιπόν το απόγευμα. Να μας πείτε, αν θέλετε, και 2 λόγια έτσι για το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο τέλος. Θα δούμε στιγμές. Ακούστε, είναι κάτι, είναι μια διαδρομή στο βίο του. Είναι μια διαδρομή στο βίο του και νομίζω ότι θα αναπαύσει, διότι οι πατέρες της Μονής το έκαναν αυτό. Θα αναπαύσει πάρα πολύ, νομίζω, διότι σήμερα ο κόσμος αρέσκεται στην εικόνα παρά στο γράμμα, παρά στο να διαβάζει, το ξέρετε πολύ καλά. Και οπωσδήποτε η εικόνα είναι πιο ένα, μια εικόνα χίλια λόγια, λέγει η παροιμία. Και πώς πολλές φορές το ζούμε. Νομίζω ότι η ανάγνωση του βίου του θα βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από μικρό παιδί με έναν, μπορώ να πω, μια θαυματουργική παρουσία του Χριστού μπροστά του, δηλαδή ένας έτσι θα εκπλαγεί από την όλη βιογραφία του, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ως περιληπτή, ήταν κάτι άλλο, είχε μια ιδιαίτερη ευλογία, και νομίζω ότι η μεγαλύτερη ευλογία, όπως έλεγε και ο ίδιος, ήταν το ότι συνάντησε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που ήταν ο γέροντάς του, που ήταν ο δάσκαλός του, ο οποίος πραγματικά του έθεσε τις γραμμές τις πνευματικές, και συνεχώς εδοξολογούσε και ευχαριστούσε τον Θεό σε εμάς όταν μιλούσε, γιατί βρήκε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν ένας τέλειος, μπορώ να πω, άνθρωπος, ένας Άγιος, ο οποίος πραγματικά εκλέησε την Εκκλησία και δόξασε τον αναχωρητισμό, τον μοναχισμό, την κυριαρχική ζωή, και πραγματικά είναι ένας αστής σήμερα νεόφωτος, ο οποίος κλαίει την Εκκλησία. Και πώς η χάρη του Θεού, έτσι όπως μας το είπε ο γέροντας και λίγο νωρίτερα, ενεργεί πάνω στους ανθρώπους. Μας πάντα γέροντα ότι ήταν ένας αγράμματος κατά κόσμον άνθρωπος, έτσι. Κατά κόσμον αγράμματος. Ο οποίος συνέγραψε 16 τόμους, 16 βιβλία. 16 βιβλία έγραψε, και μάλιστα διάβαζε, μπορεί να πει κανείς, τη στριφνή αρχαία γλώσσα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα. Τη διάβαζε απευθείας από το κείμενο και την καταλάβαινε, που εμείς που λέει ο λόγος πήγαμε και παρεμπιστήμα, δεν καταλάβαιναμε τόσο όσο αυτός. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στην κοίμησή του, Άγιε Καθηγούμενε. Χαμογέλασε, διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου, μετά την κοίμησή του, για να επιβεβαιώσει το λόγο του Κυρίου. Μακάρι οι κλαίοντες να είναι ότι γελάσετε. Ήταν εικόνες... κάτι, εμείς που ζήσαμε από κοντά την όλη, έτσι, την όλη τελευτή του γέροντα, πρέπει κανείς. Πραγματικά, όπως έχετε ακούσει, αν έχετε ακούσει, ότι κοιμήθηκε από πνευμονικό είδημα. Και επειδή θα αρχόντουσαν μερικοί, και ο Μητροπολίτης Λεμεσού και άλλοι ιερείς από την Κύπρο που τον ευλαβούντο,
Λέγω, παρόλο που το τυπικό είπα στον μοναχό που πήγε να τον καλύψει με ένα μανδύα, να το ξέρετε, μοναχικό μανδύα, ή να το ράψει, ας πούμε, το μανδύα, του λέω, παιδί μου, επειδή θα έρθουμε από την Κύπρο, ας μην μείνουμε στο αγιορετικό τυπικό, να τον συγχωρέσει ο Θεός, αλλά θα αφήσουμε το πρόσωπό του, ας πούμε, να ανοιχτό, να το βλέπουν. Ναι, γέροντα, το έραψα τώρα, μου λέει, αλλά να ξέρετε ότι το πρόσωπό του ήταν πολύ άσχημο, μου λέει, και μάλιστα ξεχάσαμε να κλείσουμε και το στόμα του και τώρα δεν κλείνει. Προσπαθήσαμε μια, δύο, τρεις φορές, αλλά τώρα νεκώθηκαν τα πάντα, δεν κλείνει. Λέω, παιδί μου, εκοιμήθη με πνευμονικό είδημα. Είναι ένα μαρτύριο για το γέροντα αυτό. Ας είναι τα σημεία του μαρτύριου πάνω στο πρόσωπό του. Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Εσύ να το ανοίξει, να το κάνει με το ψαλίδι, να φανεί το πρόσωπό του. Δεν πειράζει, θα χαρούν τη σεβαστή που θα έρθουν ιδιαίτερα από την Κύπρο. Το έκανε σε μια ώρα περίπου που τέλειωσαν τα άλλα όλα και βρήκε να είναι κλειστό το στόμα του, να χαμογελά. Και πραγματικά το πρόσωπο του να είναι, να μην είναι κίτρινο, σαν, δηλαδή το χρώμα του νεκρού, αλλά να είναι σαν ζωντανό. Αυτό μας εξέπληξε όλους. Πραγματικά ήταν και εμείς... κάτι που ξεφεύγει από τη λογική και από τα ανθρώπινα δεδομένα. Οι τελευταίες ώρες του γέροντα, Άγιε Καθηγούμενε. Ακούστε, ήταν εγώ που πήγε και τον είδα όταν έτσι πραγματικά ήταν προς το τέλος. Συνέχως έβαζε το σταυρό του, προσευχόταν. Είχε γνώση και αίσθηση το τι γινότανε, ήξερε ότι έφευγε. Μου λέει, όταν μπήκα εκεί, φεύγω παιδί μου, φεύγω. Και σιγά 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 σιγά, ας πούμε, μείωνε το χέρι του, την κίνηση του χεριού του, έβαλε το σταυρό του. Αλλά έτσι πέθανε πολύ καλά, πολύ ειρηνικά. Και πραγματικά το περίμενε αυτό, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εποθούσε να πεθάνει, να ξέρετε. Και πρώτη φορά έζησε έναν άνθρωπο από κοντά, ο οποίος ποθούσε να πεθάνει, όχι από ψυχολογικά προβλήματα, όχι από μελαγχολία ή κατάθλιψη, αλλά ποθούσε να πεθάνει από θείον πόθο. Είναι πολύ σημαντικό. Ο παρηγορητικός ο λόγος του, Άγιε Καθηγούμενε. Έβρισκαν παρηγοριά στο λόγο του εκατοντάδες άνθρωποι. Πάρα που... πολύ, πάρα πολύ. Είναι εμπειρικός, παρακλητικός, παρηγορητικός, θεόπνευστος. Και πραγματικά τα βιβλία που έγραψε είναι πάρα πολύ θεολογικά, έχουν πολύ βαθύτητα πνευματική, που φαίνεται η γνώση του, η πνευματική και η όλη η εμπειρία. Και θα επανέλθω αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα. Πολλές φορές μνημονεύεται το λόγο του πνευματικού σας, του γέροντά σας, σε σύγχρονα προβλήματα, Άγιε Καθηγούμενε. Σας έχω ακούσει αρκετές φορές που μνημονεύεται και λέτε σήμερα τι έλεγε τότε ο γέροντας και πόσο επίκαιρος είναι σήμερα. Βέβαια, ο λόγος του. Ο γέροντας ήταν ένα πράγμα, να σας πω κάτι το οποίο άψητο της κοινωνικής πραγματικότητας που έχουμε σήμερα εμείς. Βλέπετε, πήγα μια φορά να το δω και ήταν σε κατάσταση προσευχής και δεν με πήρε μυρωδιά. Δεν πήρε ειδήσει ότι πήγα, κάτσα λίγο πιο μακριά να μην τον οχλήσω. Ξέρω ότι προσευχόταν, ήταν έτσι σε μια κατάσταση εκτός τόπου και χρόνου. Μετά περίπου 20 λεπτά έτσι με κατάλαβε ότι θα μου είσαι εδώ. Και μου λέει, μόλις εκάθισα, εγώ δεν θα προλάβω, μου λέει. Εσείς θα προλάβετε. Του λέω, τι γέροντα. Θα έρθει η ώρα που θα εξαφανιστεί το ρευστό χρήμα στην Ελλάδα. Και τότε που μου το είπε, ήταν πριν 15 χρόνια, ας πούμε, ήταν μια κατάσταση που δεν μπορούσε καν να φανταστεί ότι θα εξαφανιστεί το χρήμα από την Ελλάδα, το ρευστό χρήμα. Θέλω να πω, ήταν άνθρωπος ο οποίος σε πληροφορεί, τον είχε μια αίσθηση έτσι, της όλης πραγματικότητος και μείνανε έτσι με βεβαιότητα πολλές φορές, έτσι με πίστη. Ο λόγος ήταν σταθερός, ήταν θεολογικός, ήταν αποκαλυπτικός. Σε τι ηλικία φόρεσε το σχήμα, γέροντα? Ο γέροντας γεννήθηκε το 1921 και μπορώ να σας πω ότι την 1η Ιουλίου γεννήθηκε και την 1η Ιουλίου το 2009 κοιμήθηκε πάλι τον Αγίον Αναγίου. Ναι, την ίδια μέρα το πρόσεξα στο δίκτυο. Ο γέροντας έβαλε το σχήμα, έγινε ρασοευχή σε ηλικία 18 ετών περίπου. Έγινε ρασοευχή, έκανε 9 χρόνια στη Μονή Σταυροβουνίου. Και μετά, όταν έγινε το ημερολογιακό ζήτημα και ήταν εκεί στη Μονή και με το νέο και με το παλαιό και ήταν έτσι μια ταραχή στη Μονή, ένας πνευματικός πολύ βαθύς και πολύ όντως έτσι άνθρωπος του Θεού τον κάλεσε και του είπε, παιδί μας, έχεις μέλλον, να πάσεις στο Αγιονόρο, διότι εδώ υπάρχουν ταραχές και θα σε εμποδίσουν αυτές οι ταραχές να προκόψεις. Και τότε του έδωσε ευλογία και είτε στο Αγιονόρο. Και από τότε λοιπόν η πορεία του... Και από τότε έμενε στο Αγιονόρος. Πήγε σε πολλούς τόπους ο γέροντας Ιωσήφ, αλλά όμως πραγματικά νομίζω ότι
ανταπεκρίθη σωστά και με πολύ ακρίβεια θεολογική του έτσι ιδιότητα, και μπορώ να πω ότι ανθρωπίνως ότι επέτυχε ένας μοναχός, γι' αυτό και ενέπνευσε απλώς μοναχωσών που σπήγαινε πάνω αυτό να είναι εμπρευσής σε τόσους νέους να τον ακολουθήσουν, και όντως μεταφέρει η κυρία Θεοτόκος ώστε να είναι ο αναμορφωτής της μονής βατοπεδίου. Σταθμός πάντως στη ζωή του Γέροντα, το είπε και ο Δημήτρης λίγο νωρίτερα, ήταν η γνωριμία, η συναναστροφή του και η πνευματική καθοδήγηση που είχε από τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό στη ζωή του, και όπως σας είπα συνεχώς έλεγε ότι η μεγαλύτερη ευλογία από το Θεό για μένα είναι ότι βρήκα αυτόν τον άνθρωπο και παρεκάθησα παρά τους πόδας του. Είχε μοιραστεί έτσι και άλλα πράγματα από αυτή τη συναναστροφή την πνευματική με τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που μπορείτε έτσι δύο λόγια να μας πείτε. Όταν ζεις με έναν Άγιον άνθρωπο, να σας πω αυτό το οποίο γράφουμε και στο βίντεο. Το πήγαινε εκεί ας πούμε από τις πρώτες μέρες και του λέει παιδί μου σήμερα θα σου στείλω ένα δεματάκι και πρόσεξε να το κρατήσεις. Αυτός δεν ήξερε τι εννοούσε. Πήγαινε εκεί από Σοβιετική Μόρφωση, πήρε τον κουμποσχήνι, άρχισε έτσι να κλαίει, να έχει πολύ χαρά μέσα του, να έχει χάρη, να έχει αίσθηση χάριτος. Και αυτόν αγαπούσε για όλη την κτήση, αγαπούσε όλους τους ανθρώπους, προσευχόταν για όλη την οικουμένη. Αυτά είναι πράγματα ενός τελείου ανθρώπου. Αυτός όμως τα πήρε αυτά ως αρχάριος, σαν δώρο από την παρουσία της προσευχής του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Και μόλις πήγαινε από τον τίγυρο στα μεσάνυχτα που πήγαινε να το συναντήσουν κάθε μέρα, πρώτα να του μιλήσει, του λέει: είτε στο δεματάκι, είτε στην κλική, είναι ο Χριστός. Αυτό σου τέσσερα εγώ προσπάθα να το κρατήσει και να το έχει μόνο του. Και είναι η απλότητα πολλές φορές που δίνει το έβνασμα, δίνει την ευκαιρία εκείνη να προσεγγίσουμε το Χριστό μας, να προσεγγίσουμε τον πνευματικό μας, και γιατί όχι να παρηγορηθούμε στα πολλά προβλήματα που έχουμε και να περάσουμε λίγο Γέροντα, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας σήμερα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Και θα θέλαμε την άποψή σας, θέλουμε να μάθουμε καταρχήν αν ανησυχείτε για το μέλλον της χώρας μας. Και ποιος δεν ανησυχεί. Και ποιος δεν ανησυχεί, όσο μπορούμε να προσευχόμεθα, διότι οι μέρες είναι δύσκολες, οι μέρες είναι ανασφαλείς, οι μέρες είναι πονηρές. Βλέπετε η αμαρτία έχει πάρει πολλές και φοβερές έτσι, επεκτάσεις, και αυτό, και δεν είμαστε καλά. Αλλά πού είναι ο Θεός όμως, πού είναι ο Θεός? Πιστεύουμε στο Θεό τον Ζώντρο ότι θα βοηθήσει και την πατρίδα μας και θα παρηγορήσει τον λαό του Θεού. Πιστεύετε τα προβλήματα τα οποία βιώνει ο ελληνικός λαός έχουν βοηθήσει στο να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην Εκκλησία, να συνειδητοποιήσουμε αρκετοί, τις διαστάσεις πραγματικές μας? Στην Εκκλησία. Αρκετοί ήταν πιο κοντά στην Εκκλησία, πιο κοντά. Αλλά πάντως είναι μια οδύνη, Δημήτρη, είναι μια οδύνη στο ότι ο άνθρωπος έχει ξεφύγει, και αυτό συνέβαλε και το σύγχρονο πνεύμα. Το λεγόμενο για μένα το σύγχρονο πνεύμα είναι το αντίχριστο πνεύμα. Το αντορθόδοξο πνεύμα, το οποίο δυστυχώς θέλουν μερικές δυνάμεις να το επιβάλλουν και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και δυστυχώς επηρεάζονται οι νέοι μας σήμερα πάρα πολύ και ξεχνούν ότι η Ορθοδοξία είναι η αλήθεια, η Ορθοδοξία είναι η αληθινή ζωή, η Ορθοδοξία είναι αυτό που πρέπει να ζήσει ο κάθε άνθρωπος. Και όπως είπα και σε μια ομάδα που ήρθαν εδώ, που ήταν από τις Βρυξέλλες, Ορθόδοξα παιδιά, πριν από λίγες μέρες, τους λέω ότι εμείς έχουμε την Ορθοδοξία. Οι Ευρωπαίοι έχουν μια θρησκεία χριστιανική, βέβαια, που είναι ενώθος. Γι' αυτό και δεν τους αναπαύει, και περισσότεροι είναι αδιάφοροι, περισσότεροι είναι άθροι. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την εμπειρία σαν Ορθόδοξοι, σαν οι μέλη της Ορθοδόξης Εκκλησίας, να δώσουμε τη σωστή παρουσία ώστε να επηρεάσουμε αυτούς τους ανθρώπους που και αυτοί ποθούν την αλήθεια. Ποθούν την αλήθεια. Και βέβαια προσωπικότητες όπως αυτή του Γέροντα Ιωσήφ, προσωπικότητες που δεν σβήνουν ακόμα και αν φύγουν από τη ζωή, παραμένουν ισχυρά στηρίγματα στον προσωπικό μας αγώνα, Γέροντα. Και επειδή κάποιοι λιγοψυχούμε, δεν έχουμε τις δυνάμεις εκείνες για να φέρουμε εις πέρα στον προσωπικό μας αγώνα, θέλουμε, Γέροντα, το δικό σας λόγο, τον ενισχυτικό. Ακούστε, εμείς νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πίστη στο Θεό. Και ο Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο που θέλει έτσι να σωθεί, που θέλει να κρατεί το Θεό. Η γιαγιά μου που ήταν πολύ θρησκευόμενη έλεγε: όποιος κρατεί το Θεό, παιδί μου, δεν χάνει ποτέ. Νομίζω ότι αυτή η απλή πίστη πρέπει να την κρατήσουμε, και ο Γέροντας ετώνιζε πάρα πολύ και έτσι επενούσε μια θιά του, ας πούμε, που είχε αυτή την απλή πίστη, ένα γράμματι, που έκανε θαύματα. Πολλές φορές εστάβρωνε με τα τρία διδάχτυρα, μας έλεγε,
έλεγε στο όνομα αντί του να πει του πατρός, έλεγε του πατρού και του Υιού και του Αγίου Πνευμάτου και έκανε θαύματα και σταύρων τους ανθρώπους και γινόντουσαν καλά. Γιατί ακριβώς υπήρχε η αυτή πίστη. Απλή, αγνή πίστη, η οποία πραγματικά κάνει θαύματα και βοηθεί τον άνθρωπο να πατεί πάνω όφρων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Και μου κάνει εντύπωση η πρόσφατη επίσκεψη που κάναμε στο μοναστήρι σας πριν από ένα χρόνο περίπου, που είδα κόσμο που δεν περίμενα να δω στο Άγιο Όρος. Είδα προσωπικότητες, είδα μορφές, είδα πρόσωπα προβληματισμένα, πρόσωπα κουρασμένα. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι, Που σημαίνει ότι ξέρουν ποιο είναι το φάρμακο, ξέρουν πού θα βρουν λύση, πού θα αναποθέσουν τις ελπίδες τους. Έρχονται από όλες τις ομάδες των ανθρώπων. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Αθήνα, είναι στην μονίβα του παιδιού αυτή την ώρα. Πρέπει να έρχονται διάφοροι άνθρωποι που τους δεχόμαστε όλους και τους προσπαθούμε να τους ερμηνεύσουμε τι είναι στην Ορθοδοξία, τι είναι στην Ορθόδοξη Αποκάλυψη, τι είναι αυτά τα οποία βιώνουμε εδώ, τα λέμε στους άλλους και ο καθένας κατά την γνώση του, κατά την κατάστασή του θα πάρει αυτό που του χρειάζεται. Είναι το Άγιον Όρος, είναι η Ορθόδοξη ζωή στην πράξη, στην κυριολεξία. Έτσι ακριβώς. Όπως είπε κάποιος, το υψηλότερο σημείο της γης και το καλύτερο μέρος του κόσμου. Και δύο λόγια για την προσευχή θα μας πείτε, Άγιε Καθηγούμενε. Να μάθουμε να προσευχόμεθα με απλότητα. Και η απλότητα τι επιτάσσει? Να λέμε έτσι με έναν αυθόρμητο τρόπο τι θέλουμε από τον πατέρα μας. Και όταν μάθουμε αυτό το πράγμα, τότε έχουμε λύσει πολλά προβλήματα. Και το γέροντα μια φορά τον Ιωσήφ το ρώτησα, γέροντα, αυτά τα χρόνια της όλης έτσι ιδιωτής σου, τι αποκόμισες? Και μου είπε, ξέρεις παιδί μου, αυτό που αποκόμισε είναι ότι αισθάνομαι αδιαλείπτος τον Χριστό ως πατέρα μου. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι ένας Υιός του πατρός μου. Και αυτό μου έκανε εντύπωση, ξέρετε, μεγάλο πράγμα να αισθανθεί κανείς την πατρότητα του Θεού και να αισθάνεται αυτός ως Υιός, ως πραγματικός Υιός, και τότε κάνει το Θεό ό,τι θέλει. Αρχίζει να αυθόρμητα να αγαπά την προσευχή, να θέλει την προσευχή, να αποθεί την προσευχή και, όπως λέμε, να ξεφτάσει την προσευχή. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι όπλο στα χέρια και στην ψυχή του χριστιανού, του ορθόδοξου χριστιανού, η προσευχή. Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο, και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακούφιση. Και ένα λόγο σήμερα οι άνθρωποι που έχουν άγχος, που έχουν στρες, όπως λέμε, που έχουν πιέσεις εσωτερικές, που θέλουν ερμηστικά φάρμακα κλπ, είναι διότι δεν έμαθαν να προσεύχουν. Όταν καρισμάθει και προσεύχεται, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Είναι, βλέπει τον κόσμο, βλέπει τη ζωή, βλέπει τους ανθρώπους υπό άλλη θεώρηση. Σύγχρονη... Το γέροντά μας, παρόλο που κατηγορείται, συκοφαντήθηκε από διαφόρους, το βλέπαμε πάντα να είναι ειρηνικότατος. Ήταν πλήρης ειρήνη. Και όταν το ρωτούσαμε, ας πούμε, πώς γέροντα, δεν λυπάστε, παιδί μου, ας πούμε, αυτοί λένε και με κατηγορούν 5. Εγώ κατηγορώ τον εαυτό με 100, όχι τα 5 αυτά που λένε αυτοί. Έτσι, κολυμπούσε σε μια μεγάλη ευτυχία, σε μια μεγάλη χάρη, σε μια μεγάλη χαρά, την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος δυστυχώς δεν την έχει βιώσει ποτέ, δεν ξέρει τι είναι. Και αυτόν ευλογημένος ο άνθρωπος, εκείνος ο οποίος ζει στην Εκκλησία, να αναπνεί από το οξυγόνο της Εκκλησίας και πραγματικά ζει με τη χάρη του Θεού. Την μια φορά ο Άγιος Παΐσιος μου ερώτησε τροποντινά και μου απάντησε ο ίδιος, μου λέει, ποιος είναι, παιδί μου, ολοκληρωμένος άνθρωπος? Και εγώ έτσι στάθηκα μηχανία, ντράπηκα να το απαντήσω, και μου λέει, ο Άγιος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αυτός που πραγματικά έχει τη χάρη του Θεού και είναι εν μηδενή λυπόμενος. Η σύγχρονη μάστιγα της εποχής μας, λένε οι ειδικοί, εντός εισαγωγικών ειδικοί, ότι είναι η κατάθλιψη. Το ασπάζεστε? Είναι μια μάστιγα όντως. Είναι και πραγματικά, δηλαδή, οι άνθρωποι σήμερα είναι και από τον τρόπο ζωής που ζουν, από τα δεδομένα τα κοινωνικά τα οποία έχουν, αλλά εγώ νομίζω ότι η κατάθλιψη έρχεται στον άνθρωπο διότι δεν υπάρχει χαρά, που η χαρά δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει τη χάρη, οπωσδήποτε βιώνει τη χαρά και παρούση της χαράς, γι' αυτό και χάρης και χαρά έχει την χρονινή διαρρίζα, τότε φεύγει η κατάθλιψη, φεύγει η μελαγχολία. Τι θα περιλαμβάνει ο τόμος
γέροντα. Είναι 590 σελίδες νομίζω, είναι η βιογραφία του από τον καιρό που γεννήθηκε με και τον καιρό που εκκινήθη, σε όλα τα σημεία της ζωής του, που όπου πήγαινε, όπου επέρασε, είναι αυτά που είπε, μερικά ωραίες διδασκαλίες, και νομίζω ότι θα... και έχουμε και νομίζω 160 φωτογραφίες, 190 φωτογραφίες μέσα, που έτσι νοστιμίζει την όλη την άγνωση του θηθείου. Νομίζω όμως θα ωφελήσει πνευματικά, έτσι έχω την αίσθηση. Δεν... Έχει 3 χρόνια που αγωνιζόμαστε να το γράψουμε το βιβλίο. Αυτό γράφουμε σιγά σιγά, με πολλή προσοχή, με πολλή σύνεση. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να προσεγγίσει κάποιος μια τέτοια ναι, και δεν είναι εύκολο βέβαια να προσεγγίσει κανείς, αλλά συνήθως τους βίους των γερόντων τους έγραψαν οι μαθητές τους. Ποιος άλλος θα το γράψει, αυτός που συζεί μαζί τους. Σωστά. Αλλά ένας άνθρωπος του Θεού, Δημήτρη μου, βιώνει τόσο απλά στην καρδιά του που είναι αδύνατο να τα φωτογραφίσει κανείς και να τα γράψει σε μια γραφίδα. Είναι δύσκολο. Αλλά γράφουμε ως ένα σώτρο και ένα ανοίγμα, τι που λέμε. Είναι πολύ σημαντική προσπάθεια να προσεγγίσουμε μια τέτοια προσωπικότητα. Πάντως με καλή διάθεση, με αντικειμενικότητα. Δεν μου αρέσουν οι υπερβολικοί ενθουσιασμοί να γράφει κανείς μια υπερβολή. Αλλά παρουσιάσαμε όπως ζήσαμε τον γέροντα Ιωσήφ σε αυτά τα 30 χρόνια που είμαστε, μπορώ να πει, κανείς μαζί του. Σίγουρα όμως διαβάζοντας κάποιος τις σελίδες του τόμου, ταξιδεύοντας κάποιος μέσα από τις σελίδες και τις φωτογραφίες και τα κείμενα, σίγουρα θα αισθανθεί την ψυχική αγαλία σε αυτή που έχουμε ανάγκη περισσότεροι από εμάς, Άγιε Καθηγούμενε. Θα εύχεστε και εσείς να βοηθήσει αυτό το βιβλίο, θα είναι μια όαση εν διερήμο της κοινωνίας μας σήμερα, που νομίζω ότι θα δροσίσει τις ψυχές των αναγνωστών, και έτσι θα έχω μια αίσθηση ότι ο Ιησούς Χριστός και χθες και σήμερα και στους αιώνας είναι ο ίδιος. Τώρα, προϋπόθεση για να έρθει κάποιος στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Χρήστου Λαμπράκη. Είναι ανοιχτές οι πύλες. Υπάρχει μια πρόσκληση έξω, θα την παίρνει και την... Υπάρχει ένα δελτίο λοιπόν. Εκεί και να πει, ένα δελτίο, ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα δελτίο εισόδου, τα οποία είναι περιορισμένα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει από νωρίς από τις 6 να έρθουν. Από τις 6 θα αρχίσει η διάθεση, θα τηρηθεί αυστηρά προτεραιότητα. Από τις 6.30 νομίζω αρχίζει. Να εξασφαλίσουμε το δελτίο εισόδου, γιατί αν εξαντληθούν τα δελτία εισόδου, δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και την επόμενη. Είναι μεγάλη αίθουσα και θα φορέσει αρκετούς, πιστεύω. Καλό είναι να είμαστε από νωρίς όμως και να εξασφαλίσουμε λοιπόν το δελτίο εισόδου. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να συγχαρούμε από την πλευρά μας την προσπάθεια αυτή. Θα είμαστε και εμείς εκεί και ως Πυρακή Εκκλησία. Γνωρίζουμε ότι θα καλά, είναι... Να είστε καλά και ευχαριστούμε και το σεβασμιότατο. Γνωρίζουμε ότι θα είναι και εκείνος. Προνοεί πάντα για αυτά τα γεγονότα και τα καλύπτει και τα στηρίζει. Άλλως συγκινήθηκε πολύ και με την επικοινωνία που είχατε και σήμερα μαζί. Ναι, και σήμερα που είχαμε μαζί, ναι, χάρη και εγώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ και εσένα. Και εκείνος σας αγαπάει πάρα πολύ. Θα είναι και εκείνος λοιπόν στην εκδήλωση. Θα είμαστε και εμείς να καλύψουμε ζωντανά γέροντα από την Πυριακή Εκκλησία. Ήδη κάθε ώρα παίζει ένα σποτάκι διαφημιστικό που θα επικοινωνούμε την εκδήλωση αυτή. Να ζητήσουμε την ευχή σας. Να σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά, η Παναγία μαζί σας. Δημήτρη, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Κύριος. Την ευχή σας, γέροντα. Ήταν λοιπόν ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ηγούμενος της Ιεράς Μονής, Μεγής Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Είδες πώς απλά είναι τα πράγματα. Όλοι να το δούμε δηλαδή, πώς απλά είναι τα πράγματα στη... Και πώς απλός ο λόγος έτσι. Και τα νοητός του γέροντα. Εμείς τα κάνουμε βουνό, τα κάνουμε στο μυαλό μας ανθρωπίνως, λογικό, εντάξει. Αλλά λίγο να τα μπορούμε να τα ρεγουλάρουμε. Δηλαδή ποιος άλλος θα μπορούσε να προσεγγίσει, να γράψει, εκτός από τους μαθητές του. Έτσι. Αυτός που ζήσανε κοντά, εννοείται. Έτσι. Και έχουμε ανάγκη από πνευματική τροφή. Ίσως είναι αυτό που μας λείπει. Έχουμε όλα τα άλλα, εξασφαλίζουμε τα υλικά. Δυστυχώς δεν πασχίζουμε με τον ίδιο μόχθο και την ίδια αγωνία για να εξασφαλίσουμε την πνευματική μας τροφή. Έτσι είναι. Δυστυχώς για μας, γιατί εμείς είμαστε χαμένοι από όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς χάνουμε. Έτσι. Πάντως αποτελεί έτσι ένα σημαντικό στήριγμα
κάθε βιβλίο, κάθε τόμος, κάθε προσπάθεια που γίνεται να φέρει στην επιφάνεια προσωπικότητες οι οποίες θελημένα θέλησαν να είναι στο περιθώριο. Πολλές φορές κατά το κουμποσκήνι του μοναχού, του καλόγερου, είναι πιο ισχυρή δύναμη και από τους πυράβλους που εκτοξεύουν υπερδυνάμεις. Ωραία, είναι αυτό. Τις προσευχές όλων αυτών και εμείς. Μακάρι να μπορούσαμε να τους ασφαλίσουμε έτσι ένα κόμπο στο κουμποσκήνι τους. Και πόσοι δεν έχουν σωθεί, πόσοι δεν έχουν βρει λύσεις στα προβλήματά τους χωρίς να το ξέρουν, επειδή κάπου μακριά σε ένα μοναστήρι, σε μια σκήτη, υπάρχει κάποιος μοναχός που προσεύχεται, δέεται υπέρ εκείνων που έχουν πραγματικά ανάγκη, δίνουν τον προσωπικό τους αγώνα. Έλα μωρέ, τι κάνουν οι μοναχοί, αργόσχολοι είναι. Αργόσχολοι, ναι, αλλά απ' την άλλη, ας πάμε. Έτσι δεν λένε. Βαριά η καλογερική όμως, Κούστα μου. Έτσι λένε, δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε άλλη μια φορά το σποτάκι και να επιστρέψουμε. Θα ακούσετε τα λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής την Πέμπτη, η είσοδος είναι ελεύθερη. Με αφορμή την έκδοση του τόμου «Γέρον Ιωσή Βατοπεδινός» του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφρέμ, η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου διοργανώνει την 5η 19 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής εκδήλωση για τον Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό. Θα μιλήσουν ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, και ο πατήρ Χρυσόστομος Παπαδάκης, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου. Στην εκδήλωση περιλαμβάνονται απόδοση ύμνων προς τιμήν του γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού από την ελληνική βυζαντινή χοροδία και προβολή ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του. Η διάθεση των δελτίων εισόδου θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.